2018 με φιλοξενούμενο τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα, μαζί με τους συνάδελφους δημοσιογράφους του TV1, τον Μάριο Παπαηλία, την Νατάσα Ιωάννου και τον Θανάση Αθανασίου, αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους που βάλουν ερωτήσεις στον κύριο Λιλίκα. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να υποβάλλετε πολύ σύντομες ερωτήσεις, για να έχει τη δυνατότητα ο κύριος Λιλίκας να είναι πολύ σύντομες οι απαντήσεις του. Πάμε πρώτα στην εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, Μικαέλα Κάντορ. Κύριε Λίκα, στις 25 σημεία προτάσεις σας συμπεριλαμβάνεται και ένα διετές πρόγραμμα επαγγελματικής απασχόλησης που αντιλαμβάνομαι θα αντικαθιστήσει το πρόγραμμα της ΑΝΑΘ, το οποίο πάει για 6 μήνες. Ακριβώς. Γιατί πρέπει οι νέοι να τελειώσουν με τις σπουδές τους, ούτως ώστε να τους δοθεί ευκαιρία να απασχοληθούν ή να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση, και γιατί δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, κάποιο σχέδιο το οποίο να ακολουθεί άλλα ευρωπαϊκά μοντέλα, στο οποίο η επαγγελματική κατάρτιση να συνάδει μαζί με, με τα σχολικά χρόνια? Έχετε δίκιο, είναι πολύ καλή η ερώτηση. Ξέρω ότι στο παρελθόν στο Λύκειο είχε προωθηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα και πολλοί μαθητές έλαβαν μέρος και πήραν κάποιες εμπειρίες ουσιαστικά από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο επιθυμούν να εργαστούν. Εδώ είναι που πρέπει το Πανεπιστήμια της Κύπρου να αλλάξουν την προσέγγιση τους. Στο εξωτερικό, όντως έχετε δίκιο, σε πολλές ευρωπαϊκές και πολύ περισσότερο στην Αμερική, τα πανεπιστήμια κάνουν τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με επιχειρήσεις, όντως δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να αποκτήσουν, και μάλιστα είναι μέρος του προγράμματος, να εργαστούν για να αποκτήσουν εμπειρίες. Ναι, εδώ πρέπει, θα έλεγα, τα κυπριακά πανεπιστήμια να διασυνδεθούν με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δοθεί αυτή η δυνατότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, δεν είναι πλήρης κατάρτισης, αλλά της επαγγελματικής εμπειρίας στους φοιτητές μας. Ο λόγος που πρότεινα αυτό με την ΑΝΑΤ είναι διότι με τα υφιστάμενα δεδομένα όπως έχουμε σήμερα, όποιος νέος αποταθεί για μια εργασία, το πρώτο πράγμα που του ζητείται είναι εμπειρία. Και το ακούω συχνά από τους νέους. Και είναι άδικο για τους νέους, γιατί δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Αντί για 6 μήνες που δεν αποκτά κάποια εμπειρία, να δοθούν 2 χρόνια, λέμε, σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί στα 2 χρόνια, είτε μέσα από τη συνεργασία και τη σχέση που θα χτίσει ο εργοδότης πλέον με τον εργαζόμενο νέον, μπορεί και με την εμπειρία που θα το έχει μεταφέρει και την απόδοση που απαιτήσει ο νέος να τελικά να τον κρατήσει, άρα αυξάνουμε τις προοπτικές εργοδότησης του. Αν όμως δεν τον εργοδοτήσει, θα έχει αποκτήσει και θα μπορεί στο βιογραφικό του να παρουσιάσει 2 χρόνια που όντως είναι εμπειρία πλέον. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Μαθαίου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών. Κύριε Λίκα, για τη λαιλασία των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Εμείς, οι οποίοι εχάσαμε τις περιουσίες μας και τις λιμένονται οι έπικοι και οι τουρκοκύπροι, θα λέγαμε ότι μόνοι δικαιούχοι αποκλειστικά θα έπρεπε να είμαστε εμείς, οι ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαθαίου. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η απάντησή μου είναι: έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν παρουσιαστεί πλέον, και επειδή έχει συζητηθεί κατά κόρον τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και περισσότερο στη Βουλή, ήρθε η ώρα, νομίζω, να δοθεί ένα τέλος. Και θα μοιράσουμε τις τουρκοκυπριακές περιουσίες στους πρόσφυγες, αυτό λέτε. Και μόνο στην περίπτωση, όχι να τις τιτλοποιήσω, για αξιοποίηση από τους πρόσφυγες. Και μόνο στην περίπτωση που πραγματικά, αλλά με δημοσιότητα, αποδειχτεί ότι μια περιουσία δεν τη θέλει κανένας, να μπορεί να την πάρει κάποιος με κάποια άλλα κριτήρια. Αλλά σίγουρα των πρώτων λόγων προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι πρόσφυγες. Και όχι περιουσιόμαστε κατεχόμενα. Ναι, ιδιοκτήτες γης. Στον κύριο Σταύρο Παπαδούρη, προστασία πρώτης κατοικίας, ο σύνδεσμος. Κύριε Λίκα, θα αναφέρω δύο θέματα μόνον, εντάχει. Το ένα είναι για τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αν αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουν τίτλων ιδιοκτησίας, ναι, μεν ψηφίστηκε μια νομοθεσία, τους έχουμε προστατεύσει από το θέμα εκπίσης της κατοικίας τους, όμως από την άλλη, αρκετοί από αυτοί περιμένουν ακόμη τιτλοποίηση. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο αρμόδιο τμήμα χρηματολογίου, το οποίο δημιουργά αφόρητη χρονική καθυστέρηση για τους ιδιοκτήτες. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο. Αυτό το ένα, ναι. Να αποβάλει και το δεύτερο ερώτημα, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σύντομο. Αναφέρομαι στη στεγαστική πολιτική του κράτους, η οποία παγωποιήθηκε τον Μάιο του 2013 και περιμένουμε ενεργοποίηση. Θέλω να ξέρω κατά πόσο είναι στο πρόγραμμα σας για ενεργοποίηση της στεγαστικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ναι. Από το δεύτερο να απαντήσω, ναι, είναι στο πρόγραμμα μου. Έχει περάσει εκείνη η βαθιά κρίση του 2013. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ασφαλώς πρέπει να επανέλθει εκείνη η πολιτική στεγαστική και να τεθεί σε λειτουργία. Ταυτόχρονα πρέπει να, διότι εδώ υπάρχουν και, ξέρετε, και μια κατηγορία προσφύγων, όσοι είχαν τα σπίτια τους
πάνω στην τουρκοκυπριακή γη, αυτοί δεν πήραν τίτλο ιδιοκτησία. Ενώ προχώρησε το κράτος και είχε δεσμευτεί ότι θα του δώσει οικόπεδα, εις αντάλλαγμα, για να μην υπάρχουν δύο κατηγορίες προσφύγων, ενώ διαχωρίστηκαν και πάρα πολλές εκατοντάδες οικόπεδα, τελικά παγωπήθηκαν και αυτά το 2013-2014, και αυτό πρέπει να επανέλθει και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Όσον αφορά τους εγκλωβισμούς ιδιοκτήτες, ναι, πρέπει να σα πω ότι υπάρχει και όντως πρόβλημα. Το έχω συζητήσει, γιατί είχα πάει και είχα δει και το χτηματολογείο και την πολεοδομία και είχα συζητήσει το πρόβλημα. Όντως έχουν διαπιστώσει κάποια κενά ή αδυναμίες των νόμων. Υπάρχουν και ζητήματα, φαίνεται, που δυσκολεύουν στη λήψη αποφάσεων για να μπορέσουν και οι τράπεζες να αποδεσμευτούν και να κάνουν την τροποίηση. Από ό,τι τουλάχιστον έχω ενημερωθεί από τις δύο αυτές υπηρεσίες που εμπλέκονται, θα επανέλθουν νωρίς το 2018 με τροπολογίες στην νομοθεσία που να διευκολύνουν και τη διαδικασία, αλλά και να επιλύνουν και κάποια νομικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Όχι, όχι. Ναι. Εγώ θα επανέλθω στην πρόσφατη συνέντευξή σας, όπου είχατε πει ότι η αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών έπρεπε να καταβληθεί από τις τράπεζες και όχι από το κράτος. Δεν είναι το κράτος που επέβαλε με πολιτική απόφαση το κούρεμα των καταθέσεων. Εξού και βλέπουμε την αθώωση των διοικητικών συμβούλων της Τράπεζας Κύπρου. Εκτός εάν εννοείται με την τοποθέτηση αυτήν τους μόνο τους κουρεμένους καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου. Όχι. Εννοώ και τους καταθέτες της Λαϊκής, και έχουμε κάνει ακριβώς μια έρευνα, και επειδή θέλουμε να περιορίσουμε την αποζημίωση αυτή, όπως είπα, μόνο σε Κύπριους και κυπριακές επιχειρήσεις μόνο, μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια που έχουμε κάνει για να μην είναι παράνομη η διάκριση, έχουμε συμπεριλάβει και συμμετοχή του κράτους, αλλά όχι με δαπάνες. Είχα μέσα στο σχέδιο μας, αν το δείτε, προβλέπουμε μεταφορά περιουσίας, κρατικής περιουσίας σε αυτό το ταμείο, το οποίο η περιουσία θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να δημιουργήσει ετήσια έσοδα, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος, ναι, θα έχει συμβολή, θα έχει συμμετοχή, χωρίς να επιβαρεθούν οι υπόλοιποι Κύπροι φορολογούμενοι. Και δεν πρέπει και εσείς οι ίδιοι, κατά την άποψή μου, και εγώ κουρεμένος είμαι, δεν θα πρέπει να στρέψουμε τη μήνυ των υπολείπων πολιτών, οι οποίοι περνούν και αυτοί δύσκολα σήμερα, εναντίον των κουρεμένων, για να αποζημιώσουν εκείνη αυτή τη ληστεία που έγινε. Που συμφωνώ ότι έγινε με μια λαθασμένη εγκληματική, κατά την άποψή μου, απόφαση και της κυβέρνησης και της Βουλής. Δεν είναι αμοιρή ευθυνών η Βουλή, γιατί είχε και άλλες λύσεις η Επιτροπή Οικονομικών και η Ολομέλεια της Βουλής, όπως και η κυβέρνηση Αναστασιάδη, θα μπορούσαν να πάρουν τα επιτόκια το 2010, 2011, 2012 και να μην αγγίξουν τις καταθέσεις. Και δεν θα είμαστε σε αυτήν την τραγική κατάσταση. Ναι, φέρει ευθύνη. Γι' αυτό πρέπει να συμβάλλει με την πολιτεία, αλλά με αυτόν τον τρόπο που εισηγούμε, και κυρίως θα συμβάλλει. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ο κύριος Δαλίδης, εκ μέρους των συνταξιούχων, ναι, της ΠΕΟ, το διευκρινίζει. Καταρχήν, ναι, θέλω να το διευκρινίσω ότι δεν ήρθα εδώ ως εκπρόσωπος του ΑΚΕ. Ναι, το είπαμε. Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της ΠΕΟ και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Τα ερωτήματα μου τώρα είναι. Το ερώτημα, όχι τα ερωτήματα. Είναι δύο πολύ μικρά. Το ένα είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι συντηρούν τα παιδιά τους σαν άνεργους επιστήμονες. Το βρίσκεται δίκαιο όταν το παιδί τους πάει για να δώσει μια εξέταση να πληρώνει, να του στοιχίζει περίπου 200 ευρώ απλά και μόνο για να μπορέσει να μπει στις εξετάσεις. Εγώ δούλεψα τόσα χρόνια σε βιομηχανής, ο μαστός μου ποτέ τον επληρώνει αν γίνει ποθέλα δουλειά. Το πρώτο. Το δεύτερο, δεν είναι πρόκλησης όταν μιλούμε για έναν εκατομμύριο λεφτά για προεκλογική εκστρατεία κοντά στις συντάξεις των 300 ευρώ και να υπάρχουν και διαμαρτυρίες ότι είναι λεία. Πώς το βλέπετε, θέλω να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο, συμφωνώ μαζί σας ότι οι άνεργοι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με οποιοδήποτε κόστος, είτε για εξετάσεις, είτε για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είτε οτιδήποτε. Αφού οι άνεργοι παίρνουν ήδη βοήθημα από το κράτος για να διατηρηθούν στη ζωή, θα πρέπει να είναι λογικό και αυτονόητο για μένα ότι πρέπει να εξαιρούνται από αυτού του είδους τα έξοδα. Όσον αφορά τις προεκλογικές εκστρατείες, ήμουν ο πρώτος που μίλησα για προεκλογική εκστρατεία χλειδής ή προεκλογικές εκστρατείες χλειδής, και κάποιοι, ναι, έχω πει, θα δαπανίσουν όχι έναν, αλλά πιστεύω πολύ περισσότερα εκατομμύρια. Και όντως είναι πρόκληση απέναντι σε έναν λαό, όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συνανθρώποι μας, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά ζουν 300.000, λέει, περίπου 300.000 συμπολίτες μας, όχι 300.000, το 30%, 200 περίπου χιλιάδες συμπολίτες μας
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και με συντάξεις πείνας αλλά και με επιδόματα πείνας, είναι πρόκληση για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όσον αφορά τη δική μου εκστρατεία, σας διαβεβαιώ ότι θα είναι πάρα πολύ πιο κάτω από το 1 εκατομμύριο. Θα είναι πάρα πολύ λιτή η δική μας προεκλογική εκστρατεία και δεν χρειάζεται αυτές οι εκστρατείες χλειδής. Θα μπορούσαμε κάλλιστα και θα μπορούσαν οι υποψήφοι από σεβασμό προς τους πολίτες να αποδεχτούν να κάνουμε 2, 3 ή και 4 ή και 5 debate. Στη Γαλλία έκαναν 4 debate οι 7 υποψήφοι, όχι 5, 7 υποψήφοι πρόεδροι, ναι, με ελεύθερη συζήτηση και όχι με στημένους παράλληλους μονολόγους, έτσι ώστε να μας ακούσουν οι πολίτες, να μας συγκρίνουν, να δουν τις προτάσεις μας και να κρίνουν. Αντί να δεχτούν το δημοκρατικό διάλογο που είναι το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, εδώ πάμε να κάνουμε προεδρικές εκλογές χωρίς να γίνει debate. Ενώ πέρσι το Δεκέμβριο, όλα τα κανάλια έκαναν debate για τους υποψήφιους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους. Τώρα δεν κάνουμε debate. Στημένων παράλληλων μονολόγους. Εμείς σας προτείνουμε να εξαντλήσετε το 1 εκατομμύριο, διότι. Δεν το έχουμε καταρχήν και να το είχαμε. Ναι. Αστειευόμενο. Είστε προς το τέλος. Όχι, θα ήθελα να του δώσω το λόγο για καταληκτικό σχόλιο, αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, να προσθέσω στην ερώτηση που έκανα προηγουμένως και θέλω να σας ρωτήσω. Εάν όντως δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο των εκλογών και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν κινήσετε τυχαία, κύριε Λίκα, κάνετε άσκηση επί χάρτου. Τι θα κάνετε? Αυτό το 3, το 5, το 7, το 10% που θα έχετε στο χέρι, θα το εξαργυρώσετε, θα στηρίξετε μία υποψηφιότητα που θα περάσει στο δεύτερο γύρο? Μπορείτε να δούμε να στηρίζετε π.χ. Νικόλα Παπαδόπουλο ή π.χ. Κύριο Μαλά ή π.χ. Νίκο Αναστασιάδη ή δεν θα εξαργυρώσετε? Επειδή συνεχίζετε να στηρίζετε στις δημοσκοπήσεις, ενώ εγώ στηρίζομαι στα μηνύματα των πολιτών, δεν θα βρεθώ και θα φροντίσω να μην βρεθώ σε αυτό το δίλημα. Γιατί ακριβώς πιστεύω ότι οι πολίτες δεν θα επιβραβεύσουν αυτούς που μας έφεραν σε αυτήν την τραγική κατάσταση και στο Κυπριακό και στην οικονομία. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες που θέλουν τερματισμό της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη θα περάσουν στο δεύτερο γύρο τη δική μας υποψηφιότητα που είναι η μόνη που κερδίζει τον Νίκο Αναστασιάδη. Γι' αυτό δεν θα βρεθούμε σε αυτό το δίλημα. Έχετε όμως διάφορα σενάρια και το σενάριο το οποίο λέω. Σας είπα, δεν θα βρεθούμε σε αυτό το δίλημα. Δεν θέλετε να μας πείτε. Αντιλαμβάνω όμως έχετε πάρει αποφάσεις. Θέλω να σας πω, εγώ σας λέω. Δεν είναι τα μηνύματα που παίρνουν από τους πολίτες προς αυτήν την κατεύθυνση και θα φροντίσω μαζί με τους πολίτες να μην έχουμε αυτή την επιλογή, αλλά να έχουμε την επιλογή τερματισμού της διακυβέρνησης. Κύριε Λίκα, με ποιον υποψήφιο νιώθετε πιο κοντά η θέση σας? Τον Γιώργο Λιλίκα. Λοιπόν, ο χρόνος δικός σας για 1,5 λεπτό να μας κάνετε ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα επαναλάβω λίγο πολύ αυτά που είπα πριν σύντομα. Ότι καλό τους πολίτες με την ψήφο τους να αποφασίσουν την πορεία που θέλει να πάρει η χώρα μας. Την πορεία στο Κυπριακό, αλλά και την πορεία στην οικονομία και στα κοινωνικά. Οι εκλογές είναι κρίσιμες και για τα δύο ζητήματα. Οι πολίτες έχουν τη δύναμη με την ψήφο τους να ανατρέψουν το κατεστημένο, το παλαιοκομματικό κατεστημένο. Το 2013, όταν οι άλλοι δεν πίστευαν στους πολίτες, απευθύνθηκα στους πολίτες, εμπιστεύτηκα την κρίση των πολιτών και λίγο έλειψε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή μόνοι μας. Απευθύνομαι σε αυτές τις 110.000 πολίτες που τότε με στήριξαν. Να κάνουμε αυτή την προσπάθεια μαζί. Ήρθαμε πολύ κοντά να πετύχουμε τότε το στόχο. Τώρα μπορούμε. Απευθύνομαι και σε αυτούς τους πολίτες, τις χιλιάδες πολίτες που συνάντησα αυτά τα 5 χρόνια, οι οποίοι μου δήλωσαν κατ' επανάληψη ότι μετάνιωσε για την ψήφο τους, είτε στον Σταύρο Μαλάν, είτε στον Νίκο Αναστασιάδη. Να ενωθούν μαζί με τις υπόλοιπες 110.000. Που δώσαμε εκείνον τον ωραίο αγώνα το 2013 και να είναι βέβαιοι ότι μπορούμε να ανατρέψουμε το κατεστημένο, μπορούμε να φέρουμε ξανά το χαμόγελο στα χείλη των Κυπρίων, μπορούμε να δώσουμε ξανά ελπίδα στους νέους μας και να κερδίσουμε τη χαμένη μας αξιοπρεπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, καλά Χριστούγεννα, ευχαριστώ, καλή καλά χρονιά να έχετε. Σε όλους. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν μαζί μας, καθώς επίσης και τους φιλοξενούμενους μας για την πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μας βοηθήσατε ομολογουμένως πάρα πολύ, θα το παραλάβουμε. Εμείς να ευχηθούμε και σε εσάς καλά Χριστούγεννα, καλό νέο χρόνο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής στις 8 Ιανουαρίου και για 20 μέρες σας υποσχόμαστε πάρα πολλά. Συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, debate, συζητήσεις μεταξύ τους, δημοσκοπήσεις και βεβαίως την εκλογική βραδιά. Κάθε βράδυ εμείς είμαστε μαζί, άλλωστε στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων και των άλλων ημεροδικών εκπομπών.
Καλή σας νύχτα και θα τα πούμε μετά τα Χριστούγεννα και τη Μορδοχρονιά.